πάμε να δούμε τώρα. Καταρχήν, πώς έγινε όλο αυτό το σκηνικό που οδήγησε τον Γιάννη να φύγει τρέχοντας από το σπίτι. Τι έγινε αυτή τη φορά? Για να το δούμε λίγο. Η ψευχιά η πολύ φαίνεται, φίλε. Θέλω να σου πω κάτι για τη Στέλλα, οκ? Ένα πράγμα. Με στεναχώρεψε πολύ, διότι τότε που σε χαιρετίζε ο Γιώργος στον κήπο, πήγα και της λέω, πώς νιώθεις που φεύγει ο Γιώργος? Και μου λέει, δεν με νοιάζει καθόλου. Μου το είπε, μη πας και της το πεις. Είπε έτσι, δεν με νοιάζει καθόλου, αλλά με άσχημο τρόπο. Γιώλα μου, μάλλον πως απόψε θα σε συναντήσω. Τι έχει πάθει ρε αυτός? Στο δωμάτιο μέσα σου πει πράγμα. Στο αρχηγείο. Μιλούσανε γενικά, μιλούσανε γενικά. Τι κάνει ο Γιάννης, γιατί δεν παίρνει στο σπίτι? Δεν ξέρω. Όχι. Ψευγέ, ρε! Μα φαίνεται. Δεν μπορώ, ρε, ψευγές! Μα δεν σου λέω ψευγές, θα... Δεν μου λέω σου πια μια εσύ! Θα μείνουμε δυο μας, οκ? Μπέστε, έτσι. Γιάννη! Πάμε, δεν μας διαφέρει πράγμα. Φεύγουμε σήμερα. Φεύγουμε σήμερα, δεν πάμε. Δεν γουστάρω κανένα τους. Άγγελε, δεν γουστάρω την υποκρισία τους. Γιάννη, γυρνά πίσω. Τελείωσε. Γιάννη! Γιάννη, θα ηρεμήσεις. Άντε. Δεν μπορώ πολλές υποκρισίες. Και το γάμα έχεις επίτε και φεύγω και σήμερα δεν και τελείως το παραμύθι. Ο καθένας θα κάνει κουμάδο του εαυτού του. Εντάξει, τελείως το θέμα. Εγώ τις πολλές υποκρισίες δεν γουστάρω. Τελείως το θέμα. Γιάννη, ρέμψε. Εγώ έφυγα έξω εξεπίτηδες για να με αποβληθώ από το παιχνίδι. Και φοβούμαι τις σιανά και πράγμα. Τελειώσαν οι ψευχές. Τελειώσαν οι ψευχές. Δεν με ενδιαφέρει καν ό,τι θες. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει μετά να κάνεις. Φεύγω. Σου πά. Ότι θα είναι να φύγω, όποια ώρα της ημέρας είναι να φύγω, τότε σας, από του κάθε ενός προσωπικά θα είναι. Εντάξει, τελείωσε το παραμύθι, Αντώνη. Τελείωσε. Δεν την μπορώ όλη την ψευχιά. Δεν μπορώ να ζω με τις ψευχές. Ποιες είναι ψευχές? Δεν μπορώ! Ο καθένας κατέχει! Ποιες είναι ψευχές εδώ μέσα, Φουκώ? Όξο θα τα πούμε, είσαι τελείως το παράδειγμα. Ρε εσύ! Είμαι τσάκι, δεν με αλλάζει γενείς. Θέλω ειλικρινά να μου πείτε τι πιστεύετε για τους συμπαίκτες σας, οι οποίοι ερωτήθηκαν εάν θέλουν να παραμείνει ο Γιάννης στο παιχνίδι και είπαν όλοι ναι, ξέροντας πολύ καλά ότι ο Γιάννης είναι ένας ίσως να πω και ο πιο δυνατός παίκτης. Δηλαδή, αν σκεφτώ ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει μέσα από την αρχή του παιχνιδιού και τώρα πια και δοκιμασμένος γιατί έπαιξε και απέναντί σου, πόσα άτομα έχουν μείνει? Αυτή τη στιγμή δύο. Ο Γιάννης και ο... Ο Αντώνης, με τρίτο φαβορί, εγώ βλέπω τον Ηλία, και outsider την Ευελίνα. Λοιπόν, γιατί πιστεύετε ότι απάντησαν θετικά? Αλήθεια, πείτε μου. Ποιος πιστεύετε γιατί δεν θέλανε να φύγει? Ποιος θέλει να μπει πρώτα η Στέλλα που ήταν μέσα και να σου πω και εγώ τη γνώμη μου σαν. Εγώ δεν ξέρω να σας πω για τα παιδιά. Τι φαντάζεσαι, βεβαίως και δεν ξέρεις, κανείς δεν μαρτυράει στον άλλον τη σκέψη του. Τι φαντάζεσαι? Νομίζω ότι σκεφτήκαν ότι δεν θα είναι τίμιο να φύγει έτσι, να αποβληθεί ο... Μα δεν αποβλήσει, και άνοιξε την πόρτα και να πούνε ότι θέλουν να αποβληθεί. Εγώ θεώρησα, και εγώ δηλαδή έτσι το πήρα, ότι δεν είναι τίμιο να πεις τώρα να φύγει ο Γιάννης. Γιατί είναι ένα ξέσπασμα. Όχι, δεν μπορείς να καταλογίσεις κάτι. Όταν είναι πάνω σε εμβράσμο ψυχής, είναι πάνω από νεύρα. Δεν πιστεύεις ότι οι συμπαίκτες του χάρηκαν όταν τον είδαν να ανοίγει την πόρτα μέσα τους βαθιά? Όχι, όχι σαν άνθρωπο. Σαν βλέποντας ότι έχει μείνει μια εβδομάδα, ποιοι μένουμε για να διαγωνιστούμε εδώ πέρα για να πάρουμε αυτό το τεράστιο οικονομικό έπαθλο? Όχι. Έλα, Στέλλα, μην τα βλέπεις τόσο αθώα τα πράγματα. Όχι. Εγώ όταν έβλεπα το επεισόδιο, ήμουνα σίγουρος ότι επειδή, θα σου πω κάτι, εγώ πώς το νιώθω, επειδή η Ευελίνα έχει μπει και έχει ψηφίσει και έχει πει ψηφίζω για στρατηγική, γιατί δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο υποψήφιος, είναι πολύ δυνατός παίκτης. Και ακούγοντας αυτή την ψηφοφορία, πίστευα, γιατί όταν έβλεπα το επεισόδιο, ότι η Ευελίνα θα μπει και θα πει, ξέρετε κάτι παιδιά, από στρατηγική και μόνο γιατί το έχει ξανακάνει,
να αποβληθεί ο Γιάννης. Και δεν το έκανε ούτε η Ευελίνα. Κι όμως ήταν πολύ διαφορετικές σε σχέση με τους άλλους. Να ακούσουμε και τον Αλέξη. Ταυτόχρονα εξίσου ότι άμα το έκανε δεν θα κέρδιζε. Πιστεύεις ότι το σκέφτηκε μέχρι εκεί? Εύκολα. Εγώ είναι κάποια πράγματα που εγώ τα βλέπα και απ' έξω και από μέσα του. Ταυτόχρονα. Γιατί εγώ έχω πιο πολύ καιρό που έχω βγει. Η Στέλλα έχει ώρες. Αν θες να φύγεις, φεύγεις. Πας μέσα στο Big Brother, του λες κάτι, θέλω να φύγω. Δεν περιμένεις ούτε να μπει στην κρίση κανενός. Πας μέσα, το λες. Θέλω να φύγω. Και η Στέλλα όμως είχε την άλλη φορά. Δύο φορές. Άλλο εμβρασμό ψυχής, να πεις κουβέντες. Κι άλλο να σηκωθείς, να κάνεις κίνηση, να πας. Μα και αυτός ήταν εμβρασμό ψυχής η κίνησή του. Ναι, αλλά σηκώνεις και φεύγεις πας στην αρένα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ήταν λίγο αγανακτισμένος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα τον συνέφερε να το κάνει. Και η Στέλλα το έχει πει, ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορώ, θέλω να φύγω. Αλλά ήταν εκεί, καθίσαμε, συζητήσαμε. Όταν ένας άνθρωπος που δεν θέλει, δεν παίρνει κουβέντα και βλέπεις ότι έχει πάρει ήδη το δρόμο προς την αρένα. Αρένα, εντάξει, τώρα δεν ξέρω, μπορεί έτσι και εκείνη την ώρα που ήταν η αρένα. Που το είδε μπροστά. Ναι. Okay, εγώ δεν σκέφτομαι τι σκέφτηκε ο Γιάννης, γιατί τη φούντωση του καθενός την καταλαβαίνει. Κανένας παίκτης δεν πρόκειται να ψήφιζε. Όταν μένει μια εβδομάδα για να λήξει το πράγμα, έχουν μείνει μέσα 4-5 και ο πιο δυνατός θέλει μόνος του να φύγει. Εσύ που είσαι μέσα και βλέπεις τα λεφτά απέναντί σου και θες να τα πάρεις, έχεις απλώς το χέρι. Και λες Παναγιά μου, θα δω τα πάρω. Σου γελάνε, έτσι και ψήφιζε κάποιο να φύγει. Ο κόσμος το κατακρίνει. Εσύ που λειτουργείς με στρατηγική, τι θα κάνεις? Άστα αυτά. Ρε σε Αλέξη, εννοώ ότι το σκέφτεσαι πολύ το πράγμα. Δεν το πας από μόνο του. Δεν είναι ότι σκέφτομαι πολύ το πράγμα. Απλά το θέμα Big Brother για μένα, μετά από τη δεύτερη φορά που τελείωσε, άρχισε και καθάρισε πολύ πιο εύκολα το μυαλό μου και έκανα πολύ γρήγορο clean-up. Και λέω όλα αυτά τα πράγματα πώς θα αντιδρούσα κι εγώ. Και επειδή όντως λέει η Ελένη ότι είσαι μια εβδομάδα πριν το τελικό και επειδή τα βλέπεις τα 194 πόσα ήταν τώρα. Ξέρεις ότι έτσι και κάνεις το λάθος και ψηφίσεις το πιο δημοφιλή παίκτη, όχι φαβόρι, πιο αρεστό στον κόσμο. Ο κόσμος αυτός δεν πρόκειται να γυρίσει να σε ψηφίσει. Να ρωτήσω και εγώ κάτι που είναι πιο άσχετη. Τα κάνει αυθεντικά αυτά τα ξεσπάσματα ή είναι θεατρινισμοί? Νομίζω ότι όλα ολονώνει τα πράγματα κάποια είναι που σκάνει και είναι αληθινά. Ναι. Γιατί είναι μέσα ο εγκλισμός και λίγο. Τρελαίνεσαι. Σε πιάνει λίγο. Ο Ηλίας ρε εσύ, Αλέξη, πες μου γιατί δεν τον έχω πιάσει. Εγώ τον Ηλία το θεωρώ το πιο αγαθό παίκτη εκεί μέσα. Φίλε, εμένα λέγανε ότι ήμουνα δεν ξέρω πώς τι, αλλά άλλα φαίνονται. Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι αυτή την κουβέντα που έκανε στο Γιάννη την έκανε εκ του πονηρού? Εγώ έχω πει και άλλες φορές, δεν θυμάμαι αν το είχα πει και εδώ πέρα, ότι ο Ηλίας έχει ένα πολύ περίεργο τρόπο, ακόμα και στο χιούμορ του, να σου πετάξει από κάτω το μαχαίρι. Ακόμα δηλαδή και στην πλάκα που θα σου κάνει, να πετάξει από κάτω το υπονοούμενο. Πολλές φορές αυτό ένας άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει το κάνει. Αλλά λειτουργεί. Μπράβο. Αυτό δηλαδή που είπε χτες στη Ρούλα που ήταν και η Στέλλα και λέει εγώ λέει ήθελα απλά δεν κατάλαβα και όλο αυτό και του λέει, συγγνώμη Ρούλα ότι κάποια πράγματα δεν τα λες. Okay. Κάποια πράγματα τα κρατάς για σένα. Γιατί δεν ξέρεις ο άλλος πώς θα το πάρει και πώς θα το σκεφτεί. Του λέγαμε και μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, βλέπε, όπως με τότε με την ιστορία με το μολύβι. Μην μιλάς, του λέει. Θα πάλι τον πελά σου. Μην μιλάς. Εγώ δηλαδή βγήκα προτινόμενος επειδή. Μάλλον ψήφισε από τον Λί, επειδή δεν είχα πει για τα 75 ευρώ και τα είχα πει λίγο πιο μετά. Εσύ πάντως, Στέλλα, σε εκείνη τη φάση το έχεις πει για τον Γιώργο. Δηλαδή, το είπες ότι δεν με νοιάζει που φεύγει. Δεν θυμάμαι καθόλου. Ήταν τόσο πολύ. Δεν το θυμάμαι ούτε κι εγώ, γιατί ήμουν μέσα εγώ. Δεν θυμάμαι καθόλου. Ήμουν τόσο πολύ τσιτωμένη, τόσο νευριασμένη, θυμωμένη από την προηγούμενη, από το live, από όλα αυτά που είχα δει. Ήταν ένα διήμερο πολύ δύσκολο. Ναι, πολύ δύσκολο. Ούτε καν θυμάμαι. Εγώ σίγουρα είχα τσατιστεί πάρα πολύ με την απόφαση του Γιώργου να φύγει. Δηλαδή, δεν τον έκανε κανένα καλά. Δεν αίρεσαι, Στέλλα μου, αλλά τον όθησε να φύγει. Δεν τον όθησα γιατί εγώ ρώτησα. Εγώ σου ξαναλέω, εγώ που δεν τα πήγαινα καλά, του λέω φίλε, για μένα κάτσε. Εγώ σου λέω που δεν μιλιόμαστε και είσαι αντίπαλός μου στην ψηφοφορία, σου λέω κάτσε να σε κρίνει ο κόσμος. Δεν τον κούρδισε η Στέλλα. Ένα λάθος που έκανα ήταν όταν βγήκα από το δωμάτιο επικοινωνίας το Σάββατο, την Κυριακή του live και είπα τι έγινε μέσα. Αυτό μου καταλογίζω με ένα λάθος. Αλλά το όταν του μίλησα, του Γιώργου, είχα ρωτήσει τον Γιάννη τρεις φορές, τέσσερις, δεν θυμάμαι, θα φύγει. Θα φύγει, είναι σίγουρο. Ναι, μου λέει, δεν τον κάνω καλά. Είσαι σίγουρος θα φύγει? Όταν λοιπόν κατάλαβα ότι όντως θα φύγει, τότε έκατσα και του μίλησα που, εντάξει, ήταν και λάθος μου και το παραδέχτηκα και στο Γιάννη την προηγούμενη εβδομάδα. Ας περιμένουμε αυτή την Κυριακή να δούμε πραγματικά ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής του Big Brother. Μια εβδομάδα είναι. Μια εβδομάδα. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Και εγώ χάρηκα να σε καλά. Να περάσετε καλά. Να πας στο κορίτσι βόλτα να δει τα ξεφέα. Τώρα κατευθείαν. Πότε δεν έχει. Κατευθείαν. Και σε γλυφάγα.